Ο Δημήτρης Πικιώνης, 1887-1968, ήταν Έλληνας πρωτοπόρος αρχιτέκτονας που άφησε το στίγμα του στην Αθήνα. Ζωγράφος, φιλόσοφος, ποιητής και ακαδημαϊκός δάσκαλος. Ο Πικιώνης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1887 από χιώτες γονείς, τον Πέτρο Πικιώνη και τη Μαρία Συριώτη. Ήταν πρώτος ξάδελφος του ποιητή Λάμπρου Πορφύρα και του δημοσιογράφου και συνιδρυτή της εφημερίδας «Το Βήμα», Γεωργίου Συριώτη. Ο πατέρας του από μικρός, όπως και ο ίδιος, είχε κλείσει τη ζωγραφική. Ποίηση και ζωγραφική αποτέλεσαν λοιπόν το πρώτο περιβάλλον για τον Δημήτρη Πικιώνη. Το 1904 γράφηκε στο Πολυτεχνείο και το 1906 έγινε ο πρώτος μαθητής του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη. Το 1908 πήρε το δίπλωμα του πολιτικού μηχανικού και συνέχισε τις σπουδές στο σχέδιο και στη ζωγραφική, πρώτα στο Μόναχο και στη συνέχεια στο Παρίσι, στην Académie de la Grande Chaumière. Παράλληλα, παρακολούθησε τα μαθήματα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Το 1912, την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, επέστρεψε στην Ελλάδα και όταν αποστρατεύτηκε, στράφηκε και πάλι στην αρχιτεκτονική για να συμπληρώσει τις γνώσεις του, αρχίζοντας και τις πρώτες μελέτες του πάνω στην αρχιτεκτονική της νεοελληνικής παράδοσης. Το 1925 παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Αναστασίου, με την οποία απέκτησε 5 παιδιά. Την ίδια χρονιά ονομάστηκε έκτακτος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην έδρα της Διακοσμητικής και μονιμοποιήθηκε το 1930. Την περίοδο αυτή διατήρησε σημαντικές πνευματικές φιλίες με τους Φώτη Κόντογλου, Στρατή Δούκα, Φώτο Πολίτη, Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη και Νίκο Εγγονόπουλο. Το έργο του ως αρχιτέκτονας ξεκίνησε με την οικία Μωραΐτου στις Τσιτζιφιές, 1921-1923. Ήταν οικοδόμημα με χαρακτήρα αττικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Το 1932, με την ολοκλήρωση του Δημοτικού Σχολείου στα Πευκάκια Λυκαβητού, διαπίστωσε πως δεν τον ικανοποιούσαν τα έργα του και άλλαξε τις αισθητικές του αντιλήψεις. Στοχάστηκε πως το οικουμενικό πνεύμα πρέπει να συνδεθεί με το πνεύμα της εθνότητας. Όλα τα επόμενα αρχιτεκτονικά έργα του βασίστηκαν σε αυτή την αντίληψη. Την επόμενη περίοδο, από το 1951 ως το 1957, ο Πικιώνης ασχολήθηκε με πολλά έργα. Ανάμεσά τους η διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου γύρω από την Ακρόπολη. Το έργο περιλαμβάνει δύο κύριες σπυροειδείς διαδρομές που ξεκινούν σχεδόν αντικριστά στη συμβολή Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Η μία ανεβαίνει βόρεια τον λόφο της Ακρόπολης ως το Ιερό της Αθηνάς. Η άλλη απομακρύνεται από αυτόν, δημιουργώντας δύο συνθήκες θέασής του. Μια πρώτη στο Λουμπαρδιάρι, όπου ξεπροβάλλει για μοναδική φορά με τοπικά η κύρια όψη του Παρθενώνα και μια δεύτερη στο Άνδυρο, όπου καταλήγει η διαδρομή συστρεφόμενη. Απέναντι στην Ακρόπολη έγινε το έργο του Πικιώνη του Φιλοπάπου, που έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο αρχιτεκτονικής από την UNESCO. Το 1965 ολοκληρώνεται ο παιδικός κήπος στη Φιλοθέη. Στη φωτογραφία είναι η είσοδος. Η έρευνα του Δημήτρη Πικιώνη για τα παιδιά και το παιδικό παιχνίδι φαίνεται ιδιαίτερα στον εξοπλισμό που επέλεξε. Μια ξεχαρβαλωμένη βάρκα, μια καλύβα σαρακατσάνικου τύπου και ένα γεφύρι σε μια μικρή λίμνη. Ένας εξοπλισμός μυστηριακός, εξερευνητικός, όχι τυποποιημένος βιομηχανικός, που προσφέρει πολλές εναλλακτικές, συλλογικού ή ατομικού, αυθόρμητου παιχνιδιού. Το 1966 ανατίθεται στο Δημήτρη Πικιώνη η μελέτη του φρούριου της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο, με σκοπό την τουριστική αξιοποίησή του. Το 1966 ο Πικιώνης εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και στις 28 Αυγούστου του 1968 πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 81 χρόνων.